Η Μαλεσίνα νίκησε εντός έδρας στον Οπούντιο Μαρτίνου με 2-0 στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Α' Αθειότητας. Καλό παιχνίδι με φάσεις και από τις δύο ομάδες που σίγουρα δεν είναι ακόμη 100% έτοιμες. Στο 16 οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στην επίθεση. Ο Πέπας έκανε την ατομική προσπάθεια, όμως ο Γιώργος Λελούδας με εξαιρετικό τάκλιν τον σταμάτησε. Ωστόσο η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Ο Νίκος Κοτσαλάς βρήκε τον Αργυρίου, ο οποίος έπεσε στην περιοχή ζητώντας πέναλτι για σπρόξιμο του Φουρλεμάδη. Πολύ κοντά στη φάση ο διαιτητής Κολορίζος άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο επόμενο λεπτό αντεπίθεση για τη Μαλεσίνα. Ο Τσιάμις έκανε το μακρινό σουτ και ο Γαρδικιώτης έδιωξε με τα πόδια. Στο 23 σέντρα του Μαλέρδου, ο Μπινιάκος πρόλαβε τον καπετάνο στην έξοδο, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο. Η Μαλεσίνα κέρδισε φάουλ στο 25ο λεπτό σε καλό σημείο. Ο Κολορίζος επέδειξε αντικανονικό μαρκάρισμα του Καραμπά στον Πατσαρούχα στο ημικύκλιο της περιοχής. Το φάουλ εκτέλεσε ο Φουρλεμάδης και άνοιξε το σκορ. Ο αρχηγός της Μαλεσίνας έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γαρδικιώτη. Πολύ ωραίο γκολ και 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Πούντιος άγγιξε την ισοφάριση στο 31ο λεπτό όταν ο Πέπας, ο οποίος την περσινή σεζόν έπεσε στη Μαλεσίνα, σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του καπετάνου. Δοκάρι και για τη Μαλεσίνα στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 58. Ο Σέτρος ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Πέπα, σούταρε και η μπάλα εξωστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 64 ο Φουρλεμάδης θέλησε να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο όπως και στο πρώτο ημίχρονο, όμως αυτή τη φορά στάθηκε άτυχος αφού είδε την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι του Γαρδικιώτη. Στη συνέχεια η κεφαλιά του Τσιάμι πέρασε πάνω από την εστία του νεαρού τερματοφύλακα. Στο 75 σπουδαία ευκαιρία για την ομάδα του Μαρτίνου. Με εξουδετερωμένο τον καπετάνο Μπινιάκο σούταρε προς την εστία της Μαλεσίνας, όμως η μπάλα κόντραρε στο συμπαίχτη του τον Καραμπά με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό να υποδεικνύεται και σε θέση offside. Στο 88 οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για χτύπημα εκτός φάσης του Μπινιάκου στον Μούτσο, όμως ο διαιτητής, αφού συμβουλεύτηκε και τον πρώτο βοηθό του, θεώρησε ότι δεν υπήρξε πρόθεση. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μπήκαν οι τίτλοι τέλους του μάτς με τη Μαλεσίνα να φτάνει στο 2-0. Οι παίκτες του Μάκη Ζαχαρόπουλου πίεσαν στη μεσαία γραμμή και κέρδισαν την μπάλα. Ο Κοτσαλάς που είχε περάσει ως αλλαγή στο 71ο λεπτό βρήκε χώρο, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε τον Γαρδικιώτη και διαμόρφωσε το τελικό σκορ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων. Δείχνει για την εποχή ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες και παρά το γεγονός αυτό ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, θα πω. Που κρίθηκε στις προσωπικές μονομαχίες, που κρίθηκε στη δύναμη, στο πάθος. Σίγουρα οι ομάδες είχαν η κάθε μία τις δικές τις στιγμές. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς, ότι από πέρσι που είμαι εδώ υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά πιστεύω μέχρι τελευταία αγωνιστική, γιατί υπάρχουν και άλλες πολύ καλές ομάδες. Θα κριθεί πιστεύω στο τέλος και πιστεύω αυτή η ομάδα που θα έχει διάρκεια, θα έχει περισσότερη ηρεμία, θα καταφέρει να κόψει πρώτο νήμα. Σίγουρα δεν θα το κρύψουμε αυτό. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και πραγματικά σήμερα, γιατί δεν είχαμε όλους τους παίκτες μας, προσπαθούμε από την αρχή να δημιουργήσουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική. Όπως νομίζω και εδώ σήμερα η Μαλεσίνα και αυτή είναι μια ομάδα η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια και ο φίλος μου ο Μάκης ο Ζαχαρόπουλος εδώ έχει κάνει μια καλή και δυνατή ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα μας πραγματικά, γιατί το έδειξε και σήμερα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και αξίζει να δώσω πολλές συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό σήμερα. Υπάρχουν προσωπικότητες και νομίζω πολύ γρήγορα από αυτά που δουλεύουμε στο γήπεδο υπάρχουν πολλοί αυτοματισμοί που θα βγουν και σίγουρα θα φανεί και η ποιότητα των παικτών και σίγουρα πολύ γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Η βαθμολογική συγκομιδή δεν λέει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Η συνέχεια θα δείξει ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Ανεβάζει την ψυχολογία όμως. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και ύστερα τώρα, εγώ θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν. Δώσανε και την ψυχή του στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές, σε λεπτομέρειες και τέτοια ήμασταν καλύτεροι. Αλλά για τον Μαρτίνο, το οποίο θέλω να το συγχαρώ και τα παιδιά του Μαρτίνο που κάνουν μια αξιόλογη προσπάθεια, είναι μια πολύ καλή ομάδα που πιστεύω θα είναι από τις πρωταγωνίστριες ομάδες της φετινής σεζόν. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Στόχος μας είναι να προσεζόμαστε από αγώνα σε αγώνα καλύτεροι και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα λόγια. Τελείωσε ο αγώνας, οι πανηγυρισμοί ή η λύπη για ένα χαμένο αποτέλεσμα, οι πανηγυρισμοί για μια νίκη δεν πρέπει να διαρκούνται στο ποδόσφαιρο πάνω από 24 ώρες. Από τη Δευτέρα πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο μάτς. Οι παίκτες σας έδειξαν μια ωριμότητα σήμερα εντός αγωνιστικού χώρου. Φαντάζομαι ότι αυτό σας χαροποιεί. Ναι, είναι γεγονός ότι τα παιδιά είναι διψασμένα να παίξουν ποδόσφαιρο, να απολαύσουν το ποδόσφαιρο και να διακριθούν. Θα φανεί στην πορεία, η πορεία θα δείξει τα πάντα.